Ένας πιλότος είδε μια μυστηριώδη κόκκινη λάμψη πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό. Σύμφωνα με μια ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο Reddit, ένας πιλότος που διατήρησε την ανωνυμία του, ενώ πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό, παρατήρησε μια περίεργη, βαθιά κόκκινη πορτοκαλί λάμψη. Μυστηριώδης κόκκινη λάμψη που εντοπίστηκε πάνω από τον Ατλαντικό. Ο πιλότος λέει ότι δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο μέχρι τον Ιούλιο του 2022, σύμφωνα με τη διαδικτυακή πύλη. Οι εικόνες δείχνουν μια τρομακτική κόκκινη λάμψη που δεν μπορεί να εξηγηθεί. Η λήψη τους έγινε στις 22 Ιουλίου 2022 πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό από το πιλωτήριο. Η περιοχή δεν προσδιορίζεται. Το ύψος στο οποίο βρισκόταν το αεροπλάνο δεν έγινε επίσης γνωστό. Ο κόσμος σχολίασε την ανάρτηση και προσπάθησε να ερμηνεύσει το φαινόμενο. Μια εξήγηση είναι ότι η λάμψη δημιουργείται από φώτα LED, τα οποία τοποθετούνται σε αλλιευτικά σκάφη που ψαρεύουν σάουρι, βελονόψαρα. Προσελκύουν τα κοπάδια του σάουρι με ένα έντονο κόκκινο φως, με πάνελ LED. Ένας αναγνώστης θυμήθηκε ότι είδε τις ίδιες τεράστιες κοιλίδες κόκκινου φωτός το 2020, ενώ πετούσε με αεροπλάνο πάνω από τη θάλασσα του Οχότσκ, καθοδόν από το Χονγκ Κονγκ προς το Άγκορατζ, και μάλιστα έστειλε τη δική του φωτογραφία, στην οποία ωστόσο η κοκκινίλα φαινόταν πιο θολή. Ίσως άλλες ερμηνείες λένε ότι τα κινέζικα αλλιευτικά σκάφη μετά την υπεραλίευση στον Ειρηνικό ωκεανό ψαρεύουν τώρα αλλιεύουν στον Ατλαντικό. Τα αλλιευτικά σκάφη που εδρεύουν στον Ατλαντικό έχουν υιοθετήσει τη στρατηγική εργοστασιακής αλλίας της Κίνας. Κανένα από αυτά δεν είναι, τα φαινόμενα δεν είναι καλό. Καλή τύχη στα ψάρια, ανέφερε ο χρήστης του Reddit. Άλλοι χρήστες τόλμησαν να προτείνουν ότι αυτό το φαινόμενο προαναγγέλει το τέλος του κόσμου. Είναι τόση η ζέστη αυτή τη στιγμή που αρχίζουν οι πυρκαγιές στον ωκεανό, αστειεύτηκε ένας άλλος σχολιαστής. Πολλοί το έχουν συγκρίνει με το Stranger Things. Κάποιος αποφάσισε ότι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει μια πύλη για μετάβαση σε ένα άλλο σύμπαν. Ο Ντάστιν προσπαθεί να ανοίξει μια πύλη σε έναν κόσμο ανάποδα, είπε ο Ρέντιτορ. Παρόμοιο φαινόμενο είχε παρατηρήσει το 2014 ο πιλότος της JPC Van Heest. Οι πιλότοι αντιμετώπισαν ένα παρόμοιο φαινόμενο το 2014. Όπως διηγούνται, το βράδυ της 24ης προς την 25η Αυγούστου του 2014 πέταξε ένα Boeing 747-8 από το Hong Kong στο Anchorage, είπε ο πιλότος. Κατά τη διάρκεια μιας πτήσης πάνω από τον απέραντο Ειρηνικό ωκεανό, κάπου νοτιοανατολικά της ρωσικής Χερσονήσου της Καμτσάτκα, μου συνέβη ένα από τα πιο περίεργα γεγονότα της ζωής μου. Περίπου 5 ώρες μετά την πτήση μας, με την Ιαπωνία πολύ πίσω μας, πετάγαμε στα 34.000 πόδια και η Αλάσκα ήταν περίπου 4,5 ώρες μακριά. Στο ραδιόφωνο ακούσαμε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας να μιλάει με άλλα αεροπλάνα που κατευθύνονταν προς τη δυτική ακτή των ΗΠΑ για μια εκτροπή διαδρομής λόγω ισχυρών σεισμών στο Σαν Φραντζίσκο, έγραψε ο πιλότος. Στη συνέχεια περιέγραψε τι είδε στον ουρανό. Παρατήρησε μια κόκκινη πορτοκαλί λάμψη να εμφανίζεται μπροστά μας. Και αυτό επιβεβαιώθηκε όταν κοίταξα την προεπισκόπηση της φωτογραφίας στο πίσω μέρος της κάμεράς μου. Υποτίθεται ότι δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά ένας ατελείωτος ωκεανός από κάτω για εκατοντάδες μίλια γύρω μας. Αρχικά έμοιαζαν με μια απομακρυσμένη πόλη,
ή μια ομάδα τυπικών ασιατικών σκαφών ψαρέματος καλαμαριού. Αλλά αυτό δεν είχε νόημα σε αυτό το τομέα. Τα φώτα που είδαμε ήταν πολύ μεγαλύτερα από τη μέση πόλη ομάδα σκαφών, αλλά έλαμπαν επίσης κόκκινο και πορτοκαλί, αντί για τα συνηθισμένα κίτρινα και λευκά που κάνουν οι πόλεις ή τα πλοία, περιέγραψε ο πιλότος. Όσο πλησιάζαμε, τόσο πιο έντονη γινόταν η λάμψη, φωτίζοντας τα σύννεφα και τον ουρανό από κάτω μας, με μια τρομακτική πορτοκαλί λάμψη που θα περίμενε κανείς να αναδύεται από μια τεράστια φωτιά στο έδαφος. Σε ένα μέρος του κόσμου όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από το νερό.